Με τη χάρη του Θεού μας αδερφοί μου και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου επιπλέονται σήμερα διαπρεσβειών της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Παρασκευής. Ανοίγουμε και πάλι το στόμα μας για να ομιλήσουμε εις τα τέκνα του Θεού. Αισθανόμενοι απέναντι του Κυρίου μας ότι μεγάλη η ευθύνη των ποιμένων δια τα πρόβατα τα λογικά τα οποία ανεπιστεύθη ο Κύριος και μεγάλη η κρίση ενώπιον του Θεού όταν θα έρθει η ώρα δια να αποδώσει ο Κύριος εκάστο κατά τα έργα αυτού. Επειδή στον κόσμο σήμερα υπάρχει ένα και μόνο πώς να φύγουμε από τον Θεό και να πέσουμε εις τα δίχτυα του διαβόλου, δεν υπάρχει ουδε μία άλλη μέρημνα εις τον κόσμο ημι μόνο πώς να φύγει από τον Θεό. Δεν ενδιαφέρεται τίποτε άλλο ο κόσμος ημι μόνον πως δεν θέλει να ακούσει το όνομα του Θεού. Δι' αυτό καραδοκεί ο διάβολος. Ετοιμάζεται ο Αντίχριστος. Ετοιμάζονται τα όργανα του. Και ο κόσμος όταν δεν γνωρίζει ευκόλως θα πέσει στα δίχτυα του Αντιχρίστου. Δι' αυτόν τον λόγο, αδελφοί μου, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερο σήμερα που μας αξίωσε ο Άγιος Γεώργιος και ήρθαμε στον ναό του για να ακούσουμε πράγματα φρικτά. Πράγματα τα οποία ο κόσμος τηρεί άγνοιαν. Δεν ξέρει τι γίνεται και πώς εργάζεται ο Αντίχριστος. Δια να παρασύρει ολόκληρον τον κόσμο στα δίχτυά του. Είπαμε πολλές φορές και θα επαναλάβουμε τώρα το του Κυρίου μας για να είμεθα προετοιμασμένοι. Τότε λέγει ο Θεός εάν της ημίν είπε ιδού όδε ο Χριστός ή όδε μη πιστεύσετε. Εάν σας πει κανείς ότι εδώ είναι ο Χριστός ή εκεί είναι ο Χριστός, μη πιστεύσετε, λέει. Εγερθίσονται γάρ ψευδοχριστοί και ψευδοπροφήτε. Θα εμφανιστούν, λέει, ψευδοχριστοί και ψευδοπροφήτε. Και ο κόσμος δεν θα γνωρίζει και δι' αυτό εγώ, λέγει ο Κύριος μας, σας τα προλέγω αυτά. Δηλαδή προτού πάθετε κακό εγώ σας προλέγω να προσέχετε. Και εδώ σου συλλέγει αυτή η ψευδοπροφήτε και η ψευδόχριστη. Δώσου σε σημεία μεγάλα και τέρατα. Δηλαδή θαύματα φοβερά και υπερφυσικά θαύματα. Ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεχτούς, ώστε να πλανήσουν και τα εκλεχτά μου παιδιά τα οποία ευρίσκονται κοντά μου εις την αγκάλι μου. Θα προσπαθήσουν, λέγει, να παρασύρουν τα εκλεχτά μου παιδιά. Ιδού προήρηκα ημίν, σας τα λέγω προηγουμένως, λέγει. Εάν ουν ύποσιν ημίν ιδού αντιερήμου εστί, εάν σας πούν ότι ευρίσκεται ο Χριστός στην έρημο, λέγει, μη εξέλθετε, μη φύγετε να πάτε στην έρημο να τον έβρετε τον Χριστό. Ιδού εν της ταμείς μη πιστεύσετε. Ευρίσκεται σε ένα μέρος, σε ένα σπίτι, σε ένα δωμάτιο, αυτός ο οποίος κάνει θαύματα. Μη πιστεύσετε, λέγει.
Εγώ σας λέγω τούτο, λέγει, ότι όταν εγώ θα έρθω, όσπερ γάρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, όπως η αστραπή, λέγει, η οποία φαίνει ολόκληρον τον ουρανόν όταν πέφτει, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, κατά τον ίδιο τρόπο, λέγει. Όταν έρθω, με αυτόν τον τρόπο θα με δει ο κόσμος ολόκληρος. Και σας φέρω, λέγει, ένα παράδειγμα. Όπου γάρ εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αετοί. Όπως λέγει η αετή, εδόθησαν από τον Θεό, δια να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από τα ψόφια, ζώα ή οτιδήποτε άλλο, και εκεί που είναι το πτώμα, εκεί συνάγονται, λέγει η αετή. Κατά τον ίδιο τρόπο, λέγει, και όταν έρθω εγώ, τότε όλα μου τα παιδιά θα τα μαζέψω κοντά μου. Έως εδώ μας ομιλεί ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, και αμέσως βρισκόμεθα ενώπιον μιας φοβεράς εικόνος της σημερινής κοινωνίας. Αυτά τα οποία είπε ο Κύριος μας ότι θα εμφανιστούν, λέγει, ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, ήδη βρισκόμεθα εις το σημείο αυτό κυριολεκτικός. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλούμε ψευδόχριστοι. Οι χριστιανοί πλιστάκησε κρατούσαν προκαιρού στα χέρια τους μία φωτογραφία, την οποία έδειχναν και εφανέρωνε ένα άνθρωπο εις τον ουρανό, ο οποίος δεν είχε πρόσωπο, ημιμόνον το σώμα, και έλεγαν ότι τούτην την φωτογραφία την έβγαλαν από αεροπλάνο και εδώ είναι ο Χριστός και η φωτογραφική μηχανή επήρε το σώμα του. Όσοι έχουν μία διάφτην φωτογραφία να την σχίσουν αμέσως, να την πετάξουν, να μην την έχουν στα σπίτια τους, διότι δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Αντίχριστος. Και εισερχόμεθα εις το σημείο τώρα το πιο φοβερό. Αυτόν τον Αντίχριστον τον αναμένουν από γενναίες γενναίων όλες οι μεγάλες θρησκείες. Δηλαδή όπου υπάρχει θρησκεία εις τον κόσμο, και αναφέρομαι των Μωαμεθανισμών, των Βουδισμών, των Κρίσναν και όλες τις θρησκείες που έχει ο κόσμος εκτός του χριστιανισμού. Διότι εμείς οι χριστιανοί δεν αναμένουμε τον Αντιχριστόν, αλλά τον Χριστόν. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Δηλαδή ο Χριστός μας ήρθε μίαν φορά, εκήρυξε εις τον κόσμο το Ευαγγέλιο, την αληθινή πίστη, το φως, και ετάφη και ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς, και την ημέρα κατά την οποία ανελήφθη στους ουρανούς, και έβλεπαν οι μαθητές τον Χριστόν να αναβαίνει στους ουρανούς, άγγελος Κυρίου είπε στους μαθητάς, τι στέκεται και βλέπετε, λέγει, εις τους ουρανούς, καθόν τρόπον ανελήφθη, λέγει, κατά τον ίδιο τρόπον θα έλθει δια να κρίνει την οικουμένη ολόκληρον. Και όταν θα έρθει ο Χριστός από τους ουρανούς, δεν θα έρθει με τρόπον τον οποίον εμφανίζουν σήμερον οι αντίχριστοι, αλλά θα εμφανιστεί πρώτον το σημείο του Υιού του ανθρώπου, λέγει. Ποιον είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου? Ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός, τον οποίον θα δει ολόκληρος η οικουμένη, ολόκληρος ο κόσμος. Δεν θα μείνει μάτι που δεν θα δει τον σταυρό του Χριστού εις τους ουρανούς. Διότι θα είναι όλο φως ο σταυρός και θα είναι σε τέτοιο σημείο που ουδείς κατοικών την γη δεν θα δει τον σταυρό του Κυρίου μας.
Με τα ταύτα ο Κύριος μας θα έρθει επί των νεφελών του ουρανού, δια να κρίνει τον κόσμο. Αυτή είναι η καθαρή πίστης, αυτή είναι η καθαρή ορθοδοξία μας, αυτή είναι η καθαρή θρησκεία μας. Αυτή τη στιγμή αναμένει η ανθρωπότης να έρθει ο Αντίχριστος, όχι ο Χριστός. Οι χριστιανοί γνωρίζουν τον Χριστόν με τα σημεία τα οποία μας είπε από την Αγία Γραφή και από την Ιεράν Παράδοση. Δηλαδή πολλά δεν έχουν γραφεί από εκείνα τα οποία θα δούμε όταν έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, διότι τα είπε ο Θεός στους μαθητάς και δεν εγγράφησαν όλα, εγγράφησαν όμως εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα δια να σωθεί ο άνθρωπος. Οι Εβραίοι τον περιμένουν ως Μεσσία. Αναμένουμε, λέγει, τον Μεσσία, δηλαδή τον Αντίχριστον. Αυτόν τον οποίον σταυρώσαμε, λέγει, ήταν ένας πλάνος ο οποίος επλανούσε τον κόσμο. Ήταν ένας μάγος ο οποίος εμάγευε τον κόσμο. Αυτά λέγουν οι Εβραίοι. Αυτά πιστεύουν οι Εβραίοι. Αυτά αναμένουν οι Εβραίοι. Δι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός τους είπε ότι ήρθα εγώ, σας ομίλησα και σας είπα την αλήθεια. Δεν την αγαπήσατε, λέει. Θα έρθει ο άλλος αντί εμού και εκείνον θα ακολουθήσετε. Αυτά είπε στους Εβραίους, αλλά αυτά είπε και εις εμάς, οι οποίοι είμεθα ειδωλολάτρες. Και ήρθε ο Απόστολος Παύλος και μας έδωκε το φως και μας έδειξε την οδόν της αληθείας. Και όμως σήμερα που μιλούμε, οι πλούσιοι της Ελλάδος, οι μορφωμένοι της Ελλάδος, οι έμποροι της Ελλάδος, οι κρατούντες τα χρήματα στα χέρια τους και γνωρίζουν και λίγα γράμματα, δεν ηγάπησαν το Ευαγγέλιο, δεν ηγάπησαν τον Χριστό και ποιούν ομάδες και ανέρχονται εις τον Όλυμπον δια να λατρεύσουν τους θεούς του Ολύμπου. Δηλαδή θέλουν οι σημερινοί Έλληνες, οι πλουτοκράτες, οι παραμορφωμένοι να εύρουν την αλήθεια εις τα είδωλα του Ολύμπου, εις τους 12 θεούς του Ολύμπου. Τους αφήνουμε όμως να πράξουν ό,τι θέλουν. Είναι ελεύθεροι είτε να αγαπήσουν τον Χριστό ή να μισήσουν τον Χριστό. Οι Ινδουιστές προσμένουν τον ερχόμενο του Κρίσνα, του Θεού των. Οι Βουδιστές αναμένουν τον Μετρέια Βούδα. Αναφέρομαι τώρα το όνομά του. Ποιον είναι αυτό το φοβερό θηρίο το οποίο εμφανίζεται εις τον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλούμε? Ομιλούμε δια τον Μετρέια. Ποιος είναι αυτός ο Μετρέια? Θα τον δούμε στη συνέχεια. Ο κόσμος θα τον αγκαλιάσει, διότι θα κάνει φοβερά θαύματα. Θα κάνει θαύματα τα οποία ο κόσμος θα ξεσηκωθεί ολόκληρος και θα τον ακολουθήσει. Και όσοι προπάντων είναι πονεμένοι, αυτοί θα τον ακολουθήσουν. Διότι θα λέγουν, εμείς προσευχόμεθα τόσα χρόνια και δεν μας εθεράπευσε ο Θεός. Άρα δεν υπάρχει Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Και θα τον ακολουθήσουν. Οι μουσουλμάνοι περιμένουν να έρθει ο δικός τους Μεσσίας. Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι όλα αναφέρονται στο ίδιο άτομο, στον παγκόσμιο δάσκαλον. Ακούτε πως τον ονομάζουν. Ο Χριστός, ο οποίος είτο ο μόνος στον κόσμο διδάσκαλος, ο οποίος εδίδαξε την αλήθεια, τώρα μπροστά στο όνομα του Μετρέια εμφανίζεται και εξαφανίζεται ένας άλλος Θεός, ένας άλλος δάσκαλος, ο οποίος φέρει το όνομα Μετρέια.
προτιμούν να είναι ένας γνωστός απλός διδάσκαλος, ο Μετρέια, και δεν έχει έρθει ως θρησκευτικός ηγέτης ούτε για να ιδρύσει μια νέα θρησκεία, αλλά ως διδάσκαλος, ως δάσκαλος και οδηγός για τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ευαγγέλιο απορρίπτεται. Η διδασκαλία του Χριστού, την οποία εδίδαξεν εις τον κόσμο επί 3 ολόκληρα χρόνια, εξαφανίζεται, δεν έχει καμία αξία. Ο μόνος διδάσκαλος ο οποίος εδίδαξε την αλήθεια και μόνον την αλήθεια και είπεν «Τις ελέγχημε περί αμαρτίας», αυτός εξαφανίζεται και παρουσιάζεται τώρα εις την ανθρωπότητα ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται Μετρέια. Σε αυτήν την εποχή της μεγάλης πολιτικής και οικονομικής και κοινωνικής κρίσεως, βλέπετε ότι αυτά τα οποία ακριβώς ομιλούμε τα παίρνει στα χέρια του ο Μετρέια και λέγει: υπάρχει πολιτική κρίση στον κόσμο, υπάρχει οικονομική κρίση στον κόσμο, υπάρχει κοινωνική κρίση στον κόσμο, εγώ θα τα διορθώσω. Δεν δύναται κανείς άλλο να τα διορθώσει, είμαι μόνον εγώ. Όσοι ακούσατε εις το παρελθόν τα κηρύγματα εις τον Άγιο Γεώργιο, ομιλούσαμε και έλεγαμε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα εμφανιστεί ως ο γλυκύτερος άνθρωπος εις τον κόσμο, ο οποίος θα ομιλεί περί κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα θέλει όλος ο κόσμος να είναι δίκαιος. Θα συμπαρίσταται εις τους ασθενείς. Θα συμπαρίσταται εις τους φτωχούς. Θα συμπαρίσταται εις τους πονεμένους. Και ο κόσμος όλος θα λέγουν «Αυτός είναι ο Χριστός». Και όλοι θα τον ακολουθήσουν. Αδερφοί μου, είναι οι παγίδες οι φοβερές, οι οποίες ακριβώς ευρίσκονται τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Και ο Κύριος μας λέγει «Σας τα προείπα αυτά, προσέχετε». Ο Μετρέια θα εμπνεύσει την ανθρωπότητα να δει τον εαυτόν της ως μίαν οικογένεια. Αυτά έλεγαμε άλλοτε. Αυτός ο Αντίχριστος, αυτός ο οποίος ετοιμάζεται για να κυβερνήσει τον κόσμο, θα βλέπει όλον τον κόσμο ως μίαν οικογένεια. Αυτό το οποίο ετοιμάζεται σήμερα και το ακούμε, παγκοσμιοποίησης. Τα ακούμε αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε. Τα ακούμε αλλά δεν νοιαζόμεθα γι' αυτά. Αδιαφορούμε. Ενώ παίζεται το μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου, στο να έρθει ο Αντίχριστος, να φύγει δηλαδή ο κόσμος από τον Θεό για να εμφανιστεί αυτός. Αυτό το έχουμε μπροστά μας και δεν μας νοιάζει, ούτε το βλέπουμε, ούτε δίδουμε προσοχή καμία. Θέλει να δημιουργήσει έναν πολιτισμό βασισμένο στην ίσην κατανομή. Αυτό το οποίο είναι πλήρως κομμουνιστικό. Ο κομμουνισμός εδημιουργήθη, αδερφοί μου, με τους πλουσίους, τους καρχαρίες τούτου του κόσμου, οι οποίοι ειδύναν το να βοηθήσουν τον συνάνθρωπον τον, αλλά δεν το έπρατον. Δι' αυτό ενεφανίστηκε ο κομμουνισμός, ο οποίος έλεγε στον κόσμο «Δεν είναι δίκαιο αυτός να έχει πολυκατοικία και εσύ να είσαι στο καλυβάκι. Δεν είναι δίκαιο αυτός να έχει εκατομμύρια και εσύ να πεινάς από την πείνα. Δι' αυτό το σφυρί και το δρεπάνι όλα ίσα θα τα κάνει. Θα πάρεις το μαχαίρι και θα σφάξεις όλους αυτούς και θα πάρεις την περιουσία τους και τα χρήματά τους για να ζήσεις». Αυτό ήταν το δόλωμα του κομμουνισμού και οι κομμουνιστές οδηγήθησαν σε αυτό με ποταμούς αιμάτων. Και όμως αυτό το οποίο ο κομμουνισμός θεώρησε ως εύκολο πράγμα δεν έγινε ποτέ, ούτε γίνεται. Διότι ο Θεός επίησε τους πλουσίους για να βοηθούν τους πτωχούς και δεν το πράττουν, και δι' αυτό θα έρθει η κρίση του Θεού αμήλικτος επάνω σε αυτούς. Δεν είναι άγκασε όμως ο Θεός των πλούσιων δια της βίας να δώσει τα χρήματά του στους πτωχούς. Του είπε ότι εσύ που έχεις να δίδεις και σε εκείνον που δεν έχει. Δεν το πράξαν
Και ήρθε ο κομμουνισμός με μια απατηλή εικόνα και τους είπε, εμείς δια της βίας, ενώ όσο δεν μας τα δίδετε, θα τα πάρουμε με την βία, θα σας κατασφάξουμε για να τα πάρουμε. Αλλά δεν στέκεται αυτό. Διότι η ισότητα εις τον κόσμο τούτον δεν υπάρχει, όπως εις τους ουρανούς δεν υπάρχει αστήρ ο οποίος να είναι όμοιος με τον άλλον αστέρα. Και είπε ο Θεός ότι αστήρ αστέρος διαφέρει. Ούτε τα βουνά είναι ίσα, ούτε τα δέντρα είναι ίσα, ούτε τα δάχτυλά μας τα οποία έχουμε στο χέρι μας είναι ίσα, και δι' αυτό η ισότης έρχεται μόνον όταν ο άνθρωπος βάλει το Θεό μέσα του. Εάν πάει δια της βίας να φέρεις ισότητα στον κόσμο, δεν θα το καταφέρεις, όπως δεν το κατάφερε και αυτός ο λεγόμενος κομμουνισμός.